Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα σας από την Ραφίνα, από το στούντιο του Ραφίνα Πικέρ Μινιού στην Κυπρίων Αγωνιστών. Βγαίνουμε σήμερα λίγο πιο νωρίς λόγω του ράλι αυτοκινήτων, των ιστορικών αυτοκινήτων, που για άλλη μια χρονιά γίνεται στη Ραφίνα, με αφετηρία και τερματισμό, το Πάρκο Καραμαλή. Και επειδή 6 ώρα θέλουν να τερματίζουν, πρέπει να πάμε εκεί. Και εμείς και ο Αντιδήμαρχος Σάββας Αραπκυλής, τον οποίο έχουμε τη μεγάλη τιμή να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας και να είναι σήμερα καλεσμένος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αραπκυλή. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να συζητήσουμε τα θέματα. Ναι. Είστε ένας άνθρωπος που δεν βγαίνει ποτέ, ούτε δίνει συνεντεύξεις. Είστε πολύ χαμηλών τόνων, κύριε Αραπκυλή. Θεωρώ ότι πρέπει να βγεις και να μιλήσεις όταν έχεις κάτι να πεις. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Έχουμε πολλά. Αλλιώς θεωρώ περιττότο να βγαίνεις και να μιλάς. Λοιπόν, είστε αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πιστεύω ότι είστε αυτός που τρέχει για τρεις. Πραγματικά δεν θέλω να σας κολακέψω. Σας έχω δει όμως να δουλεύετε. Θεωρώ ότι ο Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Θέλει συνέχεια δουλειά και σχεδιασμό. Τα λόγια είναι περιττά. Θα πρέπει να είμαστε εκεί και να δουλεύουμε συνέχεια. Γι' αυτόν τον λόγο είπαμε ότι δεν βγαίνουμε και συνέχεια και προσπαθούμε να είμαστε στη δουλειά μας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, Αντιδήμαρχε, με τι θέματα ασχολείστε. Δηλαδή, τι σημαίνει Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας. Ο τίτλος είναι Καθημερινότητας και Υποδομών. Α, και Υποδομών. Ναι, ουσιαστικά έχω τα τμήματα ίδρυυσης, πρασίνου, κίνησης, γραφείου κίνησης, ηλεκτροφωτισμού. Γενικότερα, ναι, ό,τι αφορά τις επεμβάσεις και το δίκτυο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Αραπκυλή, από το πρόβλημα με την ίδρυυση, με τη διακοπή. Σας παρακαλώ, έτσι, ενώ δεν το έχουμε στα θέματά μας, επειδή έχει προκύψει τώρα τις τελευταίες ώρες, θα ήθελα να ενημερώσουμε τον κόσμο, αν θέλετε, κοιτάτε και την κάμερα. Αν θέλετε να ενημερώσουμε τον κόσμο, πού είναι η βλάβη, σε τι οφείλεται και πότε θα αποκατασταθεί. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες έχουμε απανωτές βλάβες σε ένα δίκτυο που βρίσκεται επί της οδού Αιγαίου, στα Σκουφέικα. Και αυτό συμβαίνει από τη μεγαλύτερη πίεση που δεχόμαστε από την ΕΙΔΑΠ. Είμαστε καθημερινώς επάνω στις βλάβες, επιδιορθώνουμε τη μία πίσω από την άλλη, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι ενημερώθηκα από το προσωπικό της ίδρυυσης, είμαστε επί της ολοκλήρωσης της βλάβης. Και η ΕΙΔΑΠ θα χαμηλώσει την πίεση έτσι ώστε να μην συμβαίνει συνέχεια αυτό. Ευελπιστούμε να μην υπάρχει συνέχεια. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιες περιοχές δηλαδή δεν έχουν νερό από το πρωί. Αυτή τη στιγμή είναι ο οικισμός γύρω από τα Σκουφέικα, εκεί στην οδό Αιγαίου. Είναι γύρω στις 16 με 20 οικογένειες. Μόνο εκεί. Ναι. Στο συγκεκριμένο σημείο. Είχαμε και κάποιες βλάβες σε κάποια άλλα σημεία, αλλά από επεμβάσεις από τη ΔΔΕ, όπου και αυτά αποκαταστάθηκαν και είμαστε εντάξει. Η βλάβη αυτή που ήταν εκεί στο Πικέρμι, που είχε ξαναγίνει πριν ένα μήνα πάλι η αποκαταστασία ναι. της. Εκεί τι έγινε, αυτό επηρέασε. Η βλάβη επί της Μαραθώνος ήταν στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Δεν ήταν βλάβη η οποία αφορούσε το δίκτυο το δικό μας. Αλλά είχαμε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ. Αποκαταστάθηκε από χθες το απόγευμα τις πρώτες πρωινές σημερινές ώρες. Ολοκληρώθηκε και αυτή και από ό,τι ενημερώθηκα από την ΕΙΔΑΠ αλλάξαν έναν αγωγό περίπου 6 μέτρα. Να σας πω κάτι. Εγώ πέρασα αυτό το βράδυ γιατί ερχόμουν εδώ για να κάνω εκπομπή. Στις 8 παράπερας από εκεί και είχε πολλά φορτηγά. Και είχε τόνους χαλί και χώμα, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Ήταν τόσο και, μεγάλη ήταν δημιά, και σε μεγάλο πάθος, ήταν και σε μεγάλο πάθος, ήταν και αρκετά μέτρα. Γι' αυτό λέμε ότι αλλάχτηκε ένας αγωγός 6 μέτρα περίπου, που αυτό σημαίνει μεγάλο συνεργείο. Θα σας πω κάτι, πριν κανένα μήνα, μπορεί και λιγότερο, είχαν ξανασκάψει εκεί πέρα. Στο ίδιο σημείο. Και τι ξανάσπασε ο ίδιος αγωγός. Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό. Γιατί δεν είχε επισκευαστεί όλος, είχαν αλλάξει μέρος αυτού με μάλιστα. Τη λογική ότι δεν θα γίνει περαιτέρω βλάβη, γι' αυτόν τον λόγο τώρα μπήκανε στη διαδικασία. Κατάλαβα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματά μας. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε, σχολιάζετε, ό,τι δεν θέλετε. Γιατί εντάξει, δεν είστε και παντογνώστης, έτσι. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ σοκαριστικό ατύχημα περίπου στην μία την νύχτα, στην λεωφόρο Μαραθώνος, εκεί που είναι οι μπαταρίες, λίγο πριν την διασταύρωση. Έμαθα ότι είσαστε κι εσείς παρόν εκεί. Έτυχε και περνούσατε. Σωστά. Οπότε καλύτερα να μας τα πείτε εσείς που είσαστε και αυτό τη μάχη. Καταρχάς, σοκ, το παιδί είναι καλά. Είναι το βασικότερο από όλα. Νεαρός. Γιατί είναι νεαρός. Εκεί γύρω στα 30 από ό,τι καταλάβα. Ευτυχώς. Μένει εδώ στα περιβολάκια. Ευτυχώς, γιατί αν δείτε το αυτοκίνητο πώς ήταν, το ότι βγήκε ζωντανό το παιδί είχε άγιο. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι συζήτησα λίγο με το παιδί, το πήρε ο ύπνος, ερχόταν από δουλειά και σε κλάσμα το δευτερολέπτο έγινε. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τελικά από το να σε παίρνει ο ύπνος. Ναι. Γι' αυτό και λένε οι ειδικοί ότι όταν καταλαβαίνουμε κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι το καταλαβαίνουμε. Να σταματάμε στην άκρη,
να κοιμόμαστε ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Ναι. Δεν είμαι ειδικό, έτσι το λέω. Μου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί και αυτό έχω κάνει. Δηλαδή, μου έχει συμβεί και έχω για κάποια δευτερόλεπτα χάσει τον έλεγχο. Ευτυχώς όχι με ατύχημα, αλλά σταμάτησα, κοιμήθηκα και μετά συνέχισα. Εμένα μου έχει συμβεί και έχω πέσει στον κρεμό, στον τράφι. Το αυτοκίνητο μου καταστράφηκε ολοσυρό. Αυτό σα λέω, επειδή το έχω πάθει. Μεσημέρι. Είστε καλά. Το έχω πάθει, το έχω πάθει. Το έχω πάθει. Και ξέρω πόσο άσχημο είναι γι' αυτό και δεν πρόκειται να το ξαναπάθω. Δηλαδή, οπότε, γιατί το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι κλείνει τα μάτια. Εμένα κλείσαν τα μάτια μου 1-2 δευτερόλεπτα. Και οι περισσότεροι συνεχίζουν όμως, να γίνει το πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Στον Παλικαράκι έρχονταν από τη δουλειά, από ό,τι κατάλαβα. Ευτυχώς είναι καλά, είναι καλά. Αυτό μετράει. Έτσι ενημερώθηκε η πυροσβεστική άμεσα, έτυχε και ήταν και ο κύριος Κάρλος εκεί πέρα. Ήταν ο κύριος, είσαστε και δύο ότι δήμαρχοι εκεί. Και ο κύριος Κάρλος και εσείς. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε η τροχιά, ναι, ενεργήσαμε άμεσα. Ευτυχώς. Έχω δημοσιεύσει φωτογραφίες που μου στείλατε, ο κύριος Κάρλος δηλαδή. Και πραγματικά μόλις είδα το αυτοκίνητο, ειδικά όταν είδα την πρώτη φωτογραφία, εκεί που είναι στην. Που το φορτώνει στην αντική βοήθεια, πάθα σοκ. Λέω, αποκλείται να ζει αυτός ο άνθρωπος. Ευτυχώς. Και το τούμπερε το αμάξι, ναι, τελαπάρισε. Ναι, ναι, και τον βγάλανε από το και παράθυρο, έτσι. Τον έβγαλε ένα παιδί που ήταν από πίσω το ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι ο άνθρωπος, πραγματικά αυτό που έγραψα, ότι δεν είχε έναν Άγιο, αλλά όλους τους Αγίους. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, ναι, ευτυχώς. Φταίει βέβαια και η νεαρή, όχι φταίει. Οφείλεται στην νεαρή του ηλικία. Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Το παιδί τουλάχιστον. Χωρίς να το ξέρω, όπως φάνηκε, συνετό ήταν. Απλά πρέπει να τον πήρε ο ύπνος από πολλές ώρες εργασίας, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι, δουλεύουμε πολύ. Δεν πρέπει να έτρεχε. Ήταν από τον ύπνο. Πήρε και κάτι κολόνες εκεί πέρα, μάθαμε, έτσι. Και κολόνες και τώρα το μεσημέρι που πέρναγα, κατά τις 12 δηλαδή, ήταν στην ενεργεία εκεί της περιφέρειας, μάλλον. Ναι, και μαζεύανε τις κολόνες. Είναι ο δρόμος που ανοίξει στην περιφέρεια και για αυτόν τον λόγο. Το ξέρω. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θέματά μας, γιατί έχουμε και πολλά θέματα. Ακριβώς. Να θα μιλήσουμε για το ράλι λοιπόν που είπες και εσύ στην αρχή, ιστορικό αυτοκινήτων λοιπόν σήμερα στη Ραφίνα. Έχει ξεκινήσει από τις 2 ώρες που δόθηκε η αφετηρία και η κίνηση μάλλον των αυτοκινήτων. Ναι, ακριβώς, στην αφετηρία λοιπόν και θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το. Θα είμαστε και εμείς εκεί, εμείς αντί δεν πρέπει. Θα είμαστε, είναι δεύτερη χρονιά. Η υπονομή γύρω στις 8 από ό,τι βλέπουμε από το πρόγραμμα και ελπίζουμε να πάνε καλά. Είχε γίνει και πέρυσι, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Φέτος όμως είχε, νομίζω ότι είχε περισσότερο κόσμο. Και μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, γιατί είσαστε και εσείς εκεί, σας είδα. Πέρσι είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, καλοκαίρι. Και έχει και επιτυχία, γιατί είχε δυνατό κόσμο και λόγω καιρού να το δει. Αλλά παρόλα αυτά, και παρόλο το ότι είμαστε σε χειμώνα ακόμα, ναι, είχε συμμετοχή. Ο αλλά κόσμος, είναι, ξέρετε, είναι 2 χρόνια κλεισμένος, έτσι. Ναι. Σωστά. Σήμερα δηλαδή είδα τον κόσμο ότι ήθελε, ρε παιδί μου, να βγει έξω, να ξεσκάσει. Είχε και ήλιο. Γενικότερα μετά από αυτό που περνάμε, ισχύει αυτό. Και με όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς, έτσι, στη γειτονιά μας, γιατί είναι η γειτονιά μας η Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εμείς, αγαπητοί μου. Έχω δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο. Μάλιστα, μας ρώτησε και το Δήμαρχο που ήταν παρόν εκεί, αν θα κατέβει του χρόνου να οδηγήσει κανένα αυτοκίνητο. Και μου είπε, γελάτε. Και μου είπε ότι. Είναι ικανός. Και μου είπε, σκέφτεται μήπως κατεβάσει ο Δήμος ένα αυτοκίνητο. Όχι, βέβαια, δεν θα το οδηγήσει ο ίδιος. Και μάλιστα μου είπε ότι. Του χρόνου διελπίζω ότι πλέον επειδή περνάει και το παραπαραμαλίστα στο Δήμο από τον οργανισμό λιμένος, έτσι ότι πλέον του χρόνου θα είναι 100% στη δικαιοδοσία του Δήμου όλη η διοργάνωση. Ναι, έτσι, ναι. Ευχηθούμε να. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, βέβαια, εκτός αν ξέρετε κάτι εσείς. Όχι, λεπτομέρειες δεν ξέρω, τα έδειξα κι εγώ. Τα δηλώνει ο Δήμαρχος. Και τώρα που λέμε. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα από χτες. Ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Βασιλόπουλος, δημοσιοποίησε στο προφίλ του και μας έχει στείλει και στα mail τα δικά μας, εις πολλαπλούν, ότι θα μεταδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Φεβρουαρίου, ζωντανά από, από τον ιστό τοπό του. Δεν είναι παράνομο, ξέρετε, να έχει ένας πρώην αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος ένα διαδικτυακό μέσο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό. Παράνομο πάντως δεν είναι. Και όλοι γνωρίζουν ότι για τους δικούς του λόγους έχει φτιάξει αυτόν τον ιστότοπο. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν και άλλα μέσα στην περιοχή, εμείς το θεωρούμε ανήθικο και είναι μια λέξη light που χρησιμοποιώ, το να μεταδίδει μόνο ένα διαδικτυακό μέσο τα δημοτικά συμβούλια, είστε άλλωστε και δημοτικό σύμβουλο, έτσι, και να μην τα μεταδίδουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εμπίπτει στον αθέμητο ανταγωνισμό και σας λέω, χρησιμοποιώ light κουβέντες. Λοιπόν, το Ραφίνα ανέδειξε το θέμα. Εμείς. Συμπορευτήκαμε, είμαστε υπέρ, εννοείται, έτσι. Γιατί ή κάτι θα ισχύει για όλους, αγαπητοί μου, ή για κανένα. Δεν μπορεί να μεταδίδει ένας τα δημοτικά συμβούλια. Εγώ έχω ζητήσει από πέρυσι από τον πρόεδρο του ΔΣ, τον κύριο Μόρο, και μας το έχει αρνηθεί.
Μεταδίδει βέβαια, μεταδίδεται από την σελίδα του Δήμου κάποιες συνεδριάσεις. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει για όλους να ισχύουν. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε, γιατί είστε και δημοτικός σύμβουλος, έτσι. Καταρχάς, ναι, ενημερώθηκα σήμερα. Λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνω γενικότερα να μπαίνω στα media και να ενημερώνομαι. Αλλά ενημερώθηκε από τον κύριο Τσεμπέρη ως δήμαρχος επικοινωνίας για το θέμα. Εγώ θα ξεκινήσω από το ότι. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, μπορείτε. Θα ξεκινήσω από το ότι ανθρώπινα είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο πέρα από το ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άδεια ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει άδεια. Ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει προβλεπόμενη άδεια και όχι μόνο για κάποιο μέσο, για όλα τα μέσα. Και ξεκινάω αυτό με το ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ας λύσουμε πρώτα αυτό που είναι ανθρώπινο και μετά να δούμε πώς και αν έχει γίνει. Το αν έχει γίνει φαντάζομαι είναι δεδομένο. Μα το δημοσιοποιήσω ακριβώς. Ίδιο, ότι συνδεθείτε στη σελίδα μου. Φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί ο κ. Βασιλόπουλος επί του θέματος. Περιμένουμε. Χρήση απάντησης. Περιμένουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Τον άνοιξε. Και γίνανε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος έστειλε στο Αΐρα Φίνα, ένας αναγνώστης του κ. Βασιλόπουλου και του Αΐρα Φίνα, ότι ο κ. Βασιλόπουλος τον βομβαρδίζει με mail. Χωρίς να του έχει δώσει την άδεια. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αγαπητοί μου, που επισύρει μέχρι και πολύ μεγάλες οικονομικά πρόστιμα, μέχρι και κάθερξη. Σας λέω γιατί το έχω ψάξει και λόγω της, και θα ξέρω και για λόγω της νομικής μας ιδιότητας. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ναι, πέρα από αυτό, το βασικότερο απ' όλα. Στοιχεία τα οποία έχει ο Δήμος ή η διοίκηση του Δήμου στην κατοχή του, που είναι προσωπικά δεδομένα του κάθε δημότη, του κάθε πολίτη, είναι μόνο για υπηρεσιακή χρήση και τίποτε άλλο. Και πάλι, κάτω από συγκεκριμένη διαδικασία, δεν είναι όλα εν λευκό. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όπως επίσης σε συνέχεια σε αυτό που είπαμε πριν, επίσης πρέπει να τοποθετηθεί ο κ. Βασιλόπουλος και να πει τι έχει γίνει. Προς το παρόν τη εισηγεί ηχθείως, ναι, ο κ. Βασιλόπουλος. Να σας πω κάτι, είναι σαν άστε τώρα εσείς που είστε αντιδήμαρχος, γιατί έχει διατελέσει αντιδήμαρχος ο κ. Βασιλόπουλος, για ένα χρόνο νομίζω. Ναι, ναι. Αν δηλαδή αποδειχθεί αυτό, είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν έχει σημασία αν είναι κανένα αντιδήμαρχος ή όχι. Καταρχάς είναι δημοτικός σύμβουλος. Ναι, αλλά σαν δημοτικός σύμβουλος δεν θα μπορούσε να πάρει τα mail. Έχει διαχειριστεί, αυτό λέω, έχει διαχειριστεί προσωπικά δεδομένα. Ήταν και σε επιτροπές. Είναι δεδομένο ότι είναι πολύ σοβαρό. Φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί ο ίδιος άμεσα. Θα έπρεπε ήδη να έχει τοποθετηθεί. Ναι. Όταν κάποιος δεν έχει κάνει κάτι. Κατηγορεί τους άλλους, λέει είστε συκοφάντες, εγώ δεν έχω στείλει ποτέ mail. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μπουρνούς, ο δήμαρχος της πόλης μας, ανέβασε χθες τη δημοσίευση του Χρήστου του Τσεμπέρη, που έβγαλε ένα επίσημο δελτίο τύπου σαν αντιδήμαρχος επικοινωνίας και συντονισμού και προκάλεσε τον κόσμο, έκανε πρόσκληση στον κόσμο, προσκάλεσε τον κόσμο. Όσοι λοιπόν έχουν λάβει mail χωρίς τη συγκατάθεσή τους από τον τέως αντιδήμαρχο και νυν δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της παράταξης του Ανδρέα του Βασιλόπουλου, να στείλουν mail στο mail του δημάρχου και να πούνε ότι ναι, εγώ λέγομαι έτσι, λέω είμαι αυτός και χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ο συγκεκριμένος μου έστειλε mail. Όταν λοιπόν μαζευτούν ήδη από πολύ ασφαλείς πληροφορίες, γνωρίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει και στέλνονται. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει με τον δήμαρχο. Φαντάζομαι ότι εσείς το γνωρίζετε. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Πολύ σοβαρό και πρέπει να λυθεί άμεσα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι μόνο να τοποθετηθεί ο κ. Βασιλόπουλος, αλλά πρέπει να λυθεί και το θέμα άμεσα. Δηλαδή είναι ποινικό. Είναι ποινικό, ναι. Ακριβώς. Πραγματικά είναι ποινικό. Λοιπόν, είναι πολύ δυσάρεστα πράγματα αυτά. Ειδικά όταν αφορούν ανθρώπους αιρετούς που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και που θέλουν να γίνουν δήμαρχοι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Θέλω να το μιλήσουμε για τα θύματα του ναυαγίου. Πλοίο Χρυσή Αυγή στο λιμάνι της Ραφίνας, απέναντι στις Καμάρες τελέστηκε. Είναι 28 θύματα που είχε γίνει το ναυάγιο γνωστό με 23 Δευτέρα του 83. 39 χρόνια πέρα. 39 χρόνια ακριβώς. Παρέσαν ο πρόεδρος των Ελληνικών, ο κ. Χρυσοφώτης, η κυρία Δήμαρχος Σύμβουλος, κ. Γκικάκη, ο κεντρικός δημενάρχης. Ο δήμαρχος της Άνδρου. Ο δήμαρχος της Άνδρου ακριβώς. Γιατί είχατε και κόσμος από την Άνδρου. Οι δήμαρχοι ο κ. Κάρλος και ο κ. Μπουδούρης. Και ο κ. Σάμπας Αρουκυλής, εννοείται. Και ο κ. Γραμματέας, ο κ. Δουβουλής και ο κ. Βασιλόπουλος. Μάλιστα. Είναι κάτι. Εσείς έχετε γέννημα θρέφοντα, έτσι.
Θυμόσαστε καθόλου όσο πιάσατε. Θυμάμαι, ήμουν μικρό. Για πείτε μα, γιατί είστε και νέο ηλικία. Ήμουν 13 χρονών όμω. Το είχαμε ζήσει έντονα τότε. Για πείτε μα. Παρόλο το μικρό τη. Εμεί δεν ζούσαμε τότε στη Ραφίνα. Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια, κύριε Ραφίνα. Στίχημα στην αυσιπλοεία σοβαρό. Θυμάμαι το άγχο του κόσμου. Θυμάμαι. Ήταν και εποχέ που δεν υπήρχαν μέσα μαζική ενημέρωση. Μαθαίναμε από συγκεκριμένα κανάλια, αν θυμάμαι καλά, η ενέργεια έρθει, συγκεκριμένε ειδήσει. Αλλά δυστυχώ ήταν ένα τραγικό γεγονό. Αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει επειδή είχε μετατοπιστεί το βάρο μέσα από δύο φορτηγά και έτσι θρυνήσαμε 28 θύματα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 44 οι επιβαίνοντε, 14 άτομα διασώθηκαν. Βγήκαν και βγάλουν του πληρώματο. Και 28 σώθηκαν. Δυστυχώ, ευτυχώ. Ευτυχώς, δεν είναι ευτυχώς. Ήταν ότι... είχε απογορευτικό, έτσι. Ναι, ήταν απογορευτικό. Ήρθε και έφυγε το καράβι, αν θυμάμαι καλά. Ήρθε και έφυγε. Υπάρχουν και κάποιες καράβες, ναι. Συνέμενε, συγχωρείτε, συνεχίστε. Είμαστε εδώ για να τιμούμε την μνήμη τους κάθε χρόνο, 39 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 39, 83. Και κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το μνημόσυνο. Μάλιστα. Φέτος κατέβηκε και το Ηρώο κάτω, στο λιμάνι. Ναι, ναι. Θα σας πω σε άλλη μου. Κάποια στιγμή γιατί κατέβηκε εκεί, γιατί υπάρχει και γι' αυτό λόγος. Όλα από εδώ θα τα μάθω. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τον οργανισμό Λιμένος, λοιπόν. Υπάρχει ένα μαγαζί συγκεκριμένο, καλό να μην το ονοματίσω για να μην το φωτογραφίσω, γιατί δεν είναι σωστό ούτε για την ιδιοκτήτρια ούτε για τα υπόλοιπα μαγαζιά. Λοιπόν, χρώσταγε κάποιο ποσό στον οργανισμό Λιμένος. Το μαγαζί, να τονίσω, γιατί υπάρχει λόγος που το τονίζω, είναι ιδιόκτο, δεν είναι τον οργανισμό Λιμένος. Είναι της κυρίας, το οποίο το έχει κληρονομήσει. Λοιπόν, χρώσταγε κάποιο ποσό, κλήθηκε, το έδωσε το ποσό. Από τότε περιμένει η ίδια η οικογένειά της και άλλες 6 οικογένειες, με παιδιά κλπ. Που ξέρετε είναι πολύ δύσκολες οι εποχές που ζούμε. Οι οικογένειες αυτές ζουν από αυτό. 2 μήνες λοιπόν περάσανε για να κάνει η ΔΣ ο οργανισμός Λιμένος. Και όταν τελικά το έκανε, μετά έχασε κάποιο χαρτί, δεν ξέρω ποιο, κάποιο από εκεί πέρα, και το ξαναζητάει να βγει. Και έχουν μπλεχτεί τώρα μηχανικοί, ξέρετε όταν χάνετε ένα χαρτί, τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ το ανέδειξα το θέμα και θα το προχωρήσω, δεν το αφήσω έτσι. Ήδη έχουν περάσει 2-3 μέρες και δεν βλέπω καμία κίνηση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ μεγάλο κρίμα στις εποχές που ζούμε, που η κυρία αυτή δίνει, εκτός από την οικογένειά της που τη ζει από αυτό το μαγαζί, δίνει και δουλειά σε άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούν να βρουν. Σας λέω ότι τους γνωρίζω τους ανθρώπους, δεν μπορούν να βρουν δουλειά κάπου αλλού εύκολα. Ας ευχηθούμε λιγάκι να το δουν έτσι και ανθρώπινα. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Αυτά. Λοιπόν, γενικά με τον οργανισμό Λιμένος δεν ξέρω. Έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Κάτι δεν γίνεται καλά. Λοιπόν, η διαδικτυακή εφημερίδα Political δημοσίευσε ένα άρθρο καταφερόμενη κατά του Προέδρου, λέγοντας ότι έχει κάποιες αυτοδιοικητικές βλέψεις. Και ότι υπάρχει ανταγωνισμός με τη Δημοτική Αρχή. Καλά, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Εγώ σας λέω ότι γράφει Πολίτικα. Και καλό είναι να μην, πώς το λένε, αυτά να μην φτάσουν και στα αυτιά στον όντου δεν πρέπει, δηλαδή στο Μαξίμου. Εγώ τον ρώτησα τον πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοβότη, αν όντως αληθέτει το δημοσίευμα στο κομμάτι του, αν έχει αυτοδιοικητικές βλέψεις. Και μου απάντησε, μάλιστα το δημοσίευσα στο άλλο μας site, το Ανάτικα, ότι γιατί κυρία Τράση, αν δεχτώ μια καλή πρόταση, γιατί να μην το δεχτώ. Ενώ η κυρία Γκυκάνη μας είπε δεν πάω ούτε για βουλευτής ούτε για δήμαρχος, ο κύριος Χρυσοφώτης το άφησε λίγο ανοιχτό. Μπορεί να κάνει και να στεβόταν, βέβαια, δεν το γνωρίζω. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Αλλά καλό είναι, ξέρετε, δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Οργανισμού Λιμένος. Κοιτάξτε, έχω συγκεκριμένη άποψη. Επειδή η οργανική μου θέση είναι στον οργανισμό Λιμένος. Α, δεν το γνώριζα. Α, ναι. Ήμουν επόπτης Λιμένος. Είμαι επόπτης Λιμένος. Δεν το γνώριζα αυτό. Έχω φύγει με αδιάθετο κύμα αντιδήματος. Α, είχα έρθει με μετάταξη από το τραμ και ούτω καθεξής. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Καταρχάς δεν είμαστε ανταγωνιστές. Για μένα είμαστε συναγωνιστές. Επειδή αντιπαλότητα, συσσαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, υπήρχε και παλιότερα από τις προηγούμενες διοικήσεις του οργανισμού και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, είναι κάτι που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και δεν το λέω τοπικά, το λέω πραγματικά. Δηλαδή, είμαστε συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές. Θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, η διοίκηση του Δήμου, ο Δήμαρχος, και η διοίκηση του οργανισμού και να βρούμε πού είναι το πρόβλημα.
και να το λύσουν. Για μένα, με συζήτηση λύνουν τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε βάζοντας στόχους, σχέδια. Δεν νομίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει θετικότητα. Γιατί υπήρχε και παλιότερα, έτσι, με τις προηγούμενες διοικήσεις. Για ποιο λόγο. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, και έτσι είναι, κοιτάει το καλό του τόπου και η κάθε διοίκηση του οργανισμού, που έτσι πρέπει να είναι, διοικεί ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να φέρει εις πέρα στους στόχους που τίθονται όχι μόνο από την ίδια τη διοίκηση, αλλά και από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιοδήποτε κρατικό οργανισμό συμμετέχει στο νομικό πρόσωπο. Είναι μονομετοχικό πρόσωπο και υπόκειται κάτω από κρατικό καθεστώς. Άρα, ως νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει εις πέρα οτιδήποτε του αντίθεται, πέρα από τους δικούς του στόχους. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μία πόλη και για μένα λιμάνι και πόλη είναι το ίδιο και θεωρώ ότι ζούμε σε έναν άγιο τόπο για μένα, όνειρό μου είναι όλο αυτό να λήξει άμεσα, έτσι ώστε να υπάρχει και εξέλιξη σε όλο αυτό που ζούμε. Έχουμε ένα μέτωπο παραλιακό και ορεινό, το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το κάνουμε πήγαιο παράδεισο για μένα. Έχει. Θα πρέπει αυτά να αντιθούν επιτάπητος και να λυθούν. Έχετε πολύ το δίκιο. Αμήν λοιπόν. Μακάρι, μακάρι. Είναι ένα από τα όνειρα και τους στόχους μου επειδή ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Μακάρι, μακάρι, αντιδήμαρχε. Λοιπόν. Ναι, συνεχίσουμε με την. Ναι, έχουμε με την ΕΔΑΠ. Ναι, έτσι λίγο σύντομα. Ναι, θα γίνει εξ Οπικέρμη. 18 Φεβρουαρίου έληξε λοιπόν τελική ηλική προθεσμία τη ΕΔΑΠ με την υποβολή αιτήσεων. Και ανακοινώνει πλέον η ΕΔΑΠ ότι όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση, ότι θα προχωρήσει εκείνη σε τοποθετήσεις κατ' εκτίμηση, λέει, αναμονή στη σύνδεση για την αποχέτευση στο σπιτιό, γιατί δεν μπορεί να πάει πίσω το έργο και να καθυστερεί. Αυτό τώρα. Εντάξει, το και το έργο είπαμε και στο Επικέρμη τι έγινε. Ναι, πρέπει ο κόσμος να κάνει τις άμεσα και το πρόβλημα είναι ότι όταν μπαίνει ο αγωγός θα πρέπει άμεσα να κλείνει και να ξεκινήσουμε να ασφαλτοστρώνουμε και τους δρόμους. Άρα γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να επισπεύδουμε και τη διαδικασία αιτήσεων από εμάς. Όσοι δεν θα κάνουν θα κρίνει η ΕΔΑΠ. Θα κρίνει η ΕΔΑΠ, ναι. Αλλά καλό είναι να οι ιδιοκτήτες να. Μα αναμφισβήτητα. Μετά θα πρέπει να ξυλώσει το σπίτι για να κάνει την κατάσταση. Λοιπόν, επειδή είστε και αντιδήμαρχος καθημερινό, γίνονται πολλά έργα στην περιοχή μας. Ο Δήμαρχος δημοσιεύει κατά καιρούς. Δηλαδή, θέλω να μας πείτε ακριβώς, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς. Τι έγινε εκεί με τα ΜΕΑ, κάτι στην πλατεία, κάτι φτιάξατε προχθές, ναι. Στην εβδομάδα, τι ακριβώς. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς λόγω παιδείας δεν τηρούμε σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ράμπα ΜΕΑ προς την πλατεία. Στο πάνω σημείο, ή την κάτω, λέτε. Στο σημείο που είναι στη Βυθινίας. Από το ταχτέλ, συγγνώμη. Η Βυθινίας είναι ο δρόμος προς που είναι. Προς το ταξί, προς τη Βιάτσα, λέτε. Όχι, όχι. Η Βυθινίας είναι ο δρόμος που είναι ακριβώς πίσω από την πλατεία, η παράλληλη του γηπέδου, της Μάντικα. Εκεί έχει ένα στενάκι. Α, από εκεί, λέτε, μάλιστα. Είναι δίπλα από το παλιό φορτηγό. Ναι, 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 ναι. Και το, ναι. Το εστιατόριο που βρίσκεται εκεί. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχει μια παράμεα. Από εκεί πέρα, δυστυχώς, έχει γίνει πάρκινγκ. Εκεί είναι κανονικό πάρκινγκ. Ναι, ναι. 10 αυτοκίνητα βάλαμε. Γι' αυτόν τον λόγο πήγαμε στη διαδικασία και βάλαμε κολονάκια ώστε να οριοθετήσουμε το χώρο για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες που πραγματικά σφιχτιούν. Δηλαδή, είναι άνθρωποι, δεν θέλουν να πάνε στην πλατεία, θέλουν να κάτσουν να πιούν έναν καφέ. Από πού θα περάσουν, Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν αυτές οι μπάρες. Οι ράμπες. Αχ, λοιπόν. Έγινε και μια διάλυση. Ναι, μια διάλυση που. Ήταν λίγο ιδιάζουσα η περίπτωση. Για πες μας, Γένεια. Ναι, ότι στην Αθήνα, λοιπόν, στο δω Λιοσίων κοντά. Συνέλαβαν κάποιοι της ομάδας Δίας κάποιο αυτοκίνητο με δύο Αλβανούς υπηκόους και ψάχνοντας το αυτοκίνητο βρήκαν λοιπόν σε κρύπτες σε διάφορα μέρη του αυτοκίνητου μεγάλη ποσότητα από κλοπημαία, από ρολόγια, από κοσμήματα που τελικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν κάποιο ατόμο που ήταν από τη Ραφίνα, που ζούσε στη Ραφίνα, στη μονοκατοικία και ήταν και πρώην υπουργό και τα λοιπά, είχε σχέση και τα λοιπά. Και κατέληξαν οι άνθρωποι σε αυτό το συμπέρασμα. Τι κλέψαν από αυτή τη μονοκατοικία. Κοσμήματα και ρολόγια. Με το πλήστον από ό,τι αναφέρθηκε από την. Ιστορική αξία. Ιστορική αξία ακριβώς. Ήταν και μίλια από πάπου προς πάπου και έτσι. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, έχετε ακούσει. Το όχι, όχι, δεν έχω ακούσει. Ούτε εμείς ακούσαμε. Αλλά να πούμε ότι στη Ραφίνα δεν έχουμε πολλά διαπεριστατικά. Όχι, και εγώ
σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να δώσω τα εύσημα στο τμήμα μας, στο τμήμα ασφάλειας. Στον κύριο Δελτσίδη. Γενικότερα σε όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Δελτσίδη, επειδή το ξέρω και προσωπικά και ξέρω πόσο ενεργητικός είναι. Είναι και πολύ καλός. Και τι στόχους βάζει και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός, που έχει σημασία κατασταλτικά για την αστυνομία. Είναι πολύ νέο σε ηλικία ο κύριος Δελτσίδη. Είναι πολύ νέος, είναι μορφωμένος. Πάρα πολύ. Και είναι πολύ ενεργητικός. Πάρα πολύ. Έχει στόχους. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν μαζευτεί και τα περιστατικά στη Ραφίνα. Με τα πενιχρά μέσα που έχει. Ακριβώς. Γενικότερα η αστυνομία αντιμετωπίζει προβλήματα. Δυστυχώς. Και το αστυνομικό τμήμα έχει. Δυστυχώς. Έχει ελάχιστο προσωπικό. Λοιπόν, συνεδριάζει στις 28. Το Δημοτικό Συμβούλιο με 8 θέματα. Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με 3 θέματα. Και συνεδριάζει και η Επιτροπή Ποιότητα των Βραβείων για τον Αραφίνιο. Μάλιστα και, τους, και τις κυκλοφορίες. Πόσα, 2 χρόνια για τον Αραφίνιο, νομίζω. Ναι. Θα είναι ωραίο, παιδί μου, φέτος έτσι να αισθανθούμε, κύριε Αραφίνιο. Κοιτάξτε, επειδή συμμετέχω στους δρόμους, ναι. Σας έλειψε, σας έλειψε. Μας έλειψε. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ναι. Υπό την αιγίδα του Μαρτίνου. Είναι και ωραία και πετυχημένη κάθε χρόνο. Και έρχονται και πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε και 2 δυσάρεστα την εβδομάδα αυτή στη Ραφίνα. Αυτοκτόνησε ένας. Ήρθε ένας άνθρωπος από την Κυσαριανή, 75-76 χρονών. Του βρήκαν και ένα σημείωμα. Έτσι, είχε δηλώσει εξαφάνιση η σύζυγός του. Βούτυ πνίγηκε στην πλάση της Ραφίνας, λίγο πιο δεξιά εκεί προς το ρέμα. Στην εκβολή του ρέματος το βρήκανε δηλαδή. Πολύ δυσάρεστα πράγματα. Διάλεξε και την περιοχή μας. Έχει ξαναγίνει στη Ραφίνα. Δηλαδή, έχω τύχει και σε αυτοκίνητο που έχουμε βγάλει από το λιμάνι. Από άνθρωπο που είχε πέσει. Ναι. Λοιπόν, πέθανε και ένας συμπολίτης μας. Ναι, ο Γιάννης, ο Πηλικός, από τη διαστάμβηση. Συλληπιτήρια να δώσουμε στην οικογένεια. Έτσι είναι η ζωή. Ακριβώς. Αυτοί που μένουν έτσι να τον θυμώνται με αγάπη και. Πραγματικά. Λοιπόν, ο Δήμος Ραφίνας του Κερμίου. Μπράβο που συμμετέχει στο δίκτυο Μπλε Δήμων. Που είχαν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα για το περιβάλλον μας επιτοπλίστων, ώστε να υπάρχουν και με τη θάλασσα, καθαρότερες θάλασσες και ό,τι καλύτερο για τον κόσμο που ζει κοντά στη θάλασσα. Και συμμετείχε φυσικά και ο Δήμος που είναι μέσα στο. Με την Αιτζένρι Μπρέτ. Θυμάσαι που είχε ξεκινήσει την πλατεία μετά και με τα πατσίγαρα. Είναι μια ωραία δράση. Είναι άλλη μια συμμετοχή του Δήμου σε δράση περιβαλλοντολογική. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια εισήγηση από την Επιτροπή Νήσων για να γίνει μνημόνιο μεταξύ της ΚΕΔΕ και της Επιτροπής Νήσων, ώστε να υπάρχει συμμετοχή στα Υπουργεία. Με ΚΕΔΕ διοργάνωση την. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μνημόνιο. Είναι αποτελεσματικό. Είναι πολύ ευαίσθητος ο Δήμος Ραφίνας του Κερμίου. Λοιπόν, και ο Δήμαρχος βγήκε στο Χάι TV. Και ανακοίνωσε ότι έρχονται έργα προπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου 300 εκατομμυρίων ευρώ σε Ραφίνα και Κέρμη. Για πείτε μας, κύριε Ραπκυλή, έτσι, τα έργα αυτά έτσι εντάχει, ποια θα είναι. Καταρχάς, περιμένουμε προαστιακό. Προαστιακό. Μα μην και πότε. Βέχεται σε τη εισοδού. Γήπεδο. Όλα αυτά τα έχει ακριβώς παρόλοιπο. Η αποχέτευση που έχει ξεκινήσει. Είναι έργα που αλλάζουν όλο τον τόπο. Φυσικό αέριο με την ενέργεια του φυσικά. Και ειδικά, θα γίνει και πιλωτικά. Και ειδικά τώρα με αυτό που ζούμε με την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Όλα αυτά. Ναι. Μου λέει δυσάρεστα πράγματα. Δεν τα αναφέρουμε τώρα γιατί εδώ είμαστε. Ακριβώς. Έχει δηλώσει ο Δήμαρχος για όλα αυτά τα έργα που γίνονται. Επανειλημμένος την ανάλυση που έχει κάνει για το πώς θα εξελιχθούν. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάξανε. Δεν το είπαμε πριν για την αποχέτευση, αλλάξανε οι μέρες και οι ώρες. Στο γραφείο του Κερμίου. Αν μπορείτε να πείτε, αγαπητέ μου, να δείτε τις μέρες και τις ώρες. Νομίζω έγινε Τρίτη ή για Δευτέρα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γίνονται κάποιες εργασίες εγκατάστασης κεντρικού αγωγού στο κόκκινο λιμανάκι. Ναι. Αφορά την αντικατάσταση αγωγού στο κόκκινο λιμανάκι, στις πυρόπληκτες περιοχές και είναι ένα έργο που έχει αναλάβει ο ανάδοχος. Α, είναι στα έργα υποδομής. Ακριβώς, στον ανάδοχο. Και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, επεκτείνεται, αλλάζει και δίνονται δρόμοι και στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα που προέκυψε. Ναι, με το θέμα με το ΔΟΠΑΠ και τη διάθεση Ο στρατηγός, ο Τσαγκαράκης, έστειλε μια επιστολή τέλος πάντων για τις
Γιατί παραχωρεί ο ΔΟΠΑΠΚΑ κάποιε μέρε, τέλο πάντων στι Ακαδημίε του Παναναϊκού. Στην Ιωκείο Ποδόσφαιρο. Στη Διόνυ, το... στη Διόνυ, πάντω. Και τι έγινε, απάντησε ο ΔΟΠΑΠ. Και απάντησε ο ΔΟΠΑΠ ότι δεν υπάρχει ούτε κάποιο δόλο ούτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο που γίνεται αυτό. Είναι μέσα στα πλαίσια της, του δικαίου που μπορεί να παραχωρήσει σε κάποιο σωματείο που δεν είναι καν ΠΑΕ. Είναι αθλητική, στην Αθλητική Ένωση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου παραχωρήθηκε και ίσως είναι και αυτό λέει και μια αιτία να αναπτυχθεί και στην περιοχή μας το γενικό ποδόσφαιρο. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Αρχηγέ? Καταρχάς, αφορά τον ερασιτέχνη παραστατικό και όχι την ΠΑΕ. Και όμως έχει απαντήσει και επισήμως ο ΔΟΠΑΠ. Και κάτι που ισχύει ότι η παραχώρηση χώρων έχει διαδικασία, έχει κανονισμό. Δεν γίνεται όπως να είναι και όπου να είναι. Ο κ. Σακαράκης υπονοούσε ότι θα γίνει πάγιο και δεν θα μπορούν μετά να του βγάλουν κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, αυτά που μου λέτε για τον οποιοδήποτε δημότητα λέει είναι υποθέσεις. Δεν υπάρχει κανονισμός. Διαδικασία και τρόπος. Δεν είναι να το συζητήσουμε. Σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα έγινε. Συγκέντρωση λογοτεχνικών βιβλίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ραφαίνας Επικερμίου, στα πλαίσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συγκεντρώθηκαν πολλά λογοτεχνικά βιβλία και εμείς, σαν μελτέβη. Για αυτό κάτι άκουσα, για πες μας. Συνεισφέραμε με αρκετό όγκο λογοτεχνικών βιβλίων που είχαμε εμείς η δική μας βιβλιοθήκη. Έχετε βιβλιοθήκη, σαν μελτέβη. Ναι, με την βιβλιοθήκη, ναι, που μας φέρνουν όσοι θέλουν. Και δώσατε. Και δώσαμε αρκετά από τη βιβλία. Και ένα στρατηγό, μπράβο. Με τον Διόνυ τον Κάρλο. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός επειδή μένει με κοντά. Έχει πάρα πολλά βιβλία. Ναι, ναι, ναι. Και δώρησε αρκετά και μάλιστα ο Δήμαρχος του έκανε δώρο ένα βιβλίο το Δήμο. Μπράβο, το δώρησε το βιβλίο του. Ήταν σήμερα 9 με 1, έτσι. Τεράστια συμμετοχή. Ναι, ναι. Δεν το περιμέναμε. Επειδή μίλησα με την κυρία Κλωστά που ήταν υπεύθυνη εκεί πέρα στη συλλογή. Ήταν πάρα πολλά τα βιβλία, πάρα πολλά τα βιβλία. Να δω πού θα χωρέσω. Εγώ την ξέρω τη βιβλιοθήκη, γιατί κάθε Δευτέρα κάνουμε σεμινάρια φωτογραφικά και συμμετέχω. Άλλη μια βιβλιοθήκη, έτσι μου πάνε. Πραγματικά, να δω πού θα μπουν όλα αυτά τα βιβλία, γιατί είναι τίγκα η βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος. Καλά, κάποιο. Βιβλία είναι πάντα. Καλά, ναι, σίγουρα. Και ξέρετε τι γίνεται, αγαπητοί μου, ωραίο είναι και το Facebook και το Ιντερνετ και όλα αυτά. Αλλά το βιβλίο έχει άλλη χάρη. Και άλλη μυρωδιά. Έτσι δεν είναι. Και δυστυχώς, σας το λέω, κρίνω τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που αρχίσουμε έτσι τα τελευταία 4-5 χρόνια να ασχολούμαστε και έντονα, ξεχάσαμε να διαβάζουμε. Και είναι πολύ δυσάρεστο. Εγώ είμαι του manual, δεν είμαι του βιβλίου. Δεν μπορώ. Καλά κάνετε. Εντάξει, μας είναι τη δουλειά μας τέτοια, αλλά δυστυχώς ξέρεις, απορροφά. Δηλαδή είναι το εύκολο. Παίρνεις αυτό εδώ, μπαίνεις και βλέπεις τι κάνει κουτσοπολιά. Άλλη, ναι, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η απογραφή. Μπράβο, ήσουν και απογραφέας. Για πες μας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν τη Δευτέρα με τη διαζώση στο Δήμο που υπήρχε δυνατότητα σε όσους δεν είχαν προλάβει να απογραφούν. Από ό,τι λέμε για την Ραφαίνα και το Επικέρμη είναι ευχάριστα τα νέα. Ήταν περίπου 10% η αύξηση. Ναι, έτσι. Πόσο έτσι ανακοινώθηκε γύρω στο 10%. Ναι, τόσο λέμε. Ναι. Όσο νόμο θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Στο επόμενο διάστημα η Ελστάτ θα τα ανακοινώσει και επίσημα. Τόσο υπολογίζεται όμως. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά. Πολύ παρήγορα αυτό γιατί θα πάρει και πιο πολλά χρήματα ο Δήμος. Αυτό κόσμο. Εμείς κάναμε μεγάλη καμπάνια. Συμμετείχαμε και εμείς στα τοπικά μέσα ενημέρωση σε αυτό. Γιατί ξέρετε, φοβόταν ο κόσμος. Ευτυχώς, παλιότερα ήταν ακόμα χειρότερα. Ευτυχώς ανταποκρίθηκαν. Ναι. Εντάξει, υπήρχε μεγάλη καμπάνια. Πολύ μεγάλη. Εμείς συνέχεια το προβάλαμε και ο Δήμος και με μπάνερς και με ειδικά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν οι ερωτήσεις, αλλά είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έτσι. Σου λέει γιατί με ρωτάνε, έχω έξω ντουαλέτα. Ξέρετε, υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας. Ακριβώς. Κοίτα και μέσα στον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά είχε μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, τώρα. Άθλιος, πραγματικά. Καλό να τα ξεπερνάμε αυτά. Λοιπόν, και ένα αποκλειστικό το οποίο μας είπε ο Δήμαρχος, η ώρα των πολιτών. Ξέρετε, κύριε Ραπκυλή, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Μια φορά το μήνα κάνω μια εκπομπή με τον Δήμαρχο που λέγεται Η ώρα των πολιτών και απαντά ζωντανά στις ερωτήσεις των πολιτών. Και δεν είναι αποκλειστικό. Ναι, όχι, τι μου είπε, μου έδωσε ένα αποκλειστικό ότι ξεκινάει ένα φεστιβάλ στη Ραφίνα από φέτος. Γελάτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το Μάιο, όπως θυμάμαι, και μου είπε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ίσως και Οκτώβριο. Πολιτιστικό καλοκαίρι. Πολιτιστικό καλοκαίρι. Θα βγει και φυλάδιο. Ναι. Για πες μας τι παραπάνω ξέρει, αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Είναι η αποκλειστικότητα του Δημάρχου. Θα τον αφήσω να. Όχι, αφού μου το είπε και το καλακό. Αναλυτικά θα τα δώσει ο Δημάρχος. Αν δώσει την ενημέρωση ο Δημάρχος. Θέλω να κάνω ένα πολιτιστικό καλοκαίρι μετά από 2 χρόνια. Συμμετοχή όλων των συλλόγων. Όσων ενδιαφερθούν δηλαδή. Ακριβώς. Με τη συμμετοχή των συλλόγων. Ναι, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται και είναι και ενεργοί και έτσι πρέπει να είναι. Έχουμε πολύ καλούς συλλόγους στη Ραφίνα. Και ειδικά
μιλάμε για τους πολιτιστικούς, πρέπει να κάνουν τέτοιες δράσεις. Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα πολιτιστικό καλοκαίρι. Μακάρι να πετύχει και μετά από δύο χρόνια καραντινών και κορονοϊού θα υπάρχει όλοι συμμετοχή. Όλοι έξω να είμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρούμε ότι θα είναι πετυχημένο. Σας λέω, έχουμε πολύ καλούς λόγους και στη Ρεφαίμνη στο Πικέρνη. Ισχύει, ισχύει. Υπό την αιγίδα του ΠΑΠ, μην ξεχάσουμε το επόμενο, είτε έτσι. Λοιπόν, είμαστε όλοι, πώς το λένε, περιμένουμε αναγωνίως. Θέλουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να. Πραγματικά. Λοιπόν, αύριο έχουμε εθελοντική αιμοδοσία. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, έξω από το Δημαρχιακό Μεγάρο. Στόχος η ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας. Το αίμα, αγαπητοί μου, δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν αγοράζετε και δεν πωλείτε, έτσι. Χαρίζετε μόνο και είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, να και να τελειώσουμε. Η Τριλία λοιπόν είναι πρωταθλήτρια στο δεύτερο όμιλο της ΑΕ ΨΑΝΑ. Είναι τυπική πρωταθλήτρια και έλυσε το Μαραθώνα με 5-0. Ο αργοναύτης πρωταθλητής Β' Έσκα των Εφήβων που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα, από ό,τι μάθαμε, θα παίξει το Πικέρμι με τυχείο, με κάποια ομάδα τυχείο. Και η Σύρα με κάποια ομάδα την ΚΟ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Οι άλλοι έχουν ρεπό, από ό,τι μάθαμε. Λοιπόν, στις 6 ώρα θα κατέβουμε κάτω να μεταδώσουμε, να κάνουμε και live από τον τερματισμό. Είναι γύρω Αττικής, έτσι. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχετε να προσθέσετε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να σας πω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί την ενημέρωση που παίρνει μόνο από την Δημοτική Αρχή, από τα δελτία τύπου, δεν αρκεί. Πλέον έχουμε γίνει μεγάλος Δήμος. Πρέπει να αναφέρουμε το τι γίνεται και τα αρνητικά και τα θετικά. Και αυτό που θα ήθελα να πω για να κλείσω είναι ότι όλα είναι θέμα δουλειάς και οργάνωσης και σχεδιασμού. Τα λόγια πολλές φορές είναι περιττά. Ναι, αλλά καλό είναι να. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι είστε σεμνός, έτσι. Αλλά και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τους ανθρώπους τους. Γιατί και εσείς είστε ερωτός. Πρέπει να σας γνωρίζει, να βλέπει τη δουλειά που κάνετε. Αναφεσβήτητα, αν και εγώ δηλώνω επιχειρησιακός, όχι πολιτικός, ισχύει αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Να το συνεχίσετε. Ευχαριστούμε θερμά και θα τα πούμε κάτω στον τερματισμό του ράλι. Ευχαριστώ πολύ, Ιφηγένεια. Αγαπητοί μου, καλό σας βράδυ. Ελάτε όλοι στο πάρκο Αραμαλή. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Να περάσετε καλά και να δείτε αυτοκίνητα που έχετε χρόνια να δείτε, γιατί έχει κάτι φανταστικά μοντέλα. Έτσι. Γι' αυτό λέγονται και ιστορικά. Ιστορικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.